ήταν αρκετά δύσκολο. Είχα ο ίδιος συγκεντρώσει αρκετές φωτογραφίες, αλλά πήρα και πολλές και από βιβλία και από φίλους που είχαν συλλογές, όπως αναφέρω στην αρχή του βιβλίου. Οπότε κατόρθωσα να το φέρω στο πέρας. Αυτό το βιβλίο γιατί το δώσατε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Τρίπολης? Το έδωσα στην Δημόσια Βιβλιοθήκη για να το βλέπουν οι αναγνώστες, για να βλέπουν την Τρίπολη όπως ήταν παλιά και όπως έχει γίνει σήμερα, που σε μερικά σημεία δυστυχώς έχει γίνει. Τι διαφορές εσείς βλέπετε με την Τρίπολη του χθες και του σήμερα? Θετικά εξελίσσονται τα πράγματα τελικά? Πώς πάει? Μάλλον αρνητικά σε πολλά σημεία. Δύο στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, έγιναν τα κτίρια εκεί, χάλασαν λιγάκι την παλιά εικόνα. Βέβαια, η πλατεία Άρεως έγινε καλύτερη από ό,τι ήταν σε πολλά σημεία και οι πεζοδρόμοι της Τρίπολης είναι καλό πράγμα, γιατί έφυγαν τα αυτοκίνητα και μπορεί ο κόσμος ανάντα να μπορεί να τη διαβεί. Σας έχουν βοηθήσει σε αυτό το έργο? Ο Δήμος έχει κάνει προσπάθειες για να σας βοηθήσει? Ο Δήμος Τρίπολης είναι ο μόνος που μας βοηθάει. Πρώτα μας έχει παραχωρήσει δωρεάν αυτό το κτίριο. Πληρώνει το ρεύμα και το νερό. Τα άλλα έξοδα είναι δικά μας. Το τηλέφωνο το πληρώνω από την τσέπη μου. Και ό,τι φτιάχνουν κορνίες κλπ. Όλα πηγαίνουν από μένα. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά καλύτερο κτίριο δεν είναι εύκολο να μας δώσει. Το κτίριο αυτό είναι πάνω από 200 τετραγωνικά, οπότε τέτοιο κτίριο δωρεάν δεν μπορεί να το βρεις. Mm-hmm. Αυτό έχει κριθεί κατεδαφιστέω. Τώρα πότε θα γίνει η κατεδάφιση, και είπε ο Δήμος άμα το κατεδαφίσει θα προσπαθήσει να μας βρει κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο κτίριο. Η συντήρηση όλων αυτών των έργων που έχετε εδώ πέρα και συντηρείτε είναι δύσκολη? Δύσκολη δεν είναι. Απλώς θέλει δουλειά και την οποία την κάνω μόνος μου. Βρίσκω υλικό αγωνιστές του 21, αγωνιστές του 12, 13, του 40. Αγοράζω τις κορνίζες, φτιάχνω τις φωτογραφίες μόνος μου, τις κορνιζάρω όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μνημείο των περιστέτων στις Βίγκλες Μεγαλοπόλεως. Και εδώ είναι το μνημείο που είναι στο πάρκο της Τηγαίας, από τους εκτελεστέντες από όλους τους πολέμους. Ένα μνημείο με τους εκτελεστέντες στη Στρατώνα, που είναι γύρω στα 300 τόσα άτομα. Εδώ είναι από τα Τρίκορφα οι πεσόντες. Διάφοροι αγωνιστές που σε διάφορους αγώνες. Εδώ έχουμε φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες Τρίπολης, 30 και 31. Εδώ βλέπετε οι φυλακές και εδώ έχουν ολοκληρωθεί. Μένει στους ταξιάρχες, έχουν φωτογραφίες μόνο από τους τέσσερους, οι άλλοι είναι από τους άλλους νομούς. Και εδώ έχουμε 35 άτομα από τα Βούρβουλα, που εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Που γραφόταν η επωνύτικη σημαία στην αντίσταση και αυτή είναι η επωνύτικη σημαία που είναι αφιερωμένη στους απομφωνισμένους των ταξιαρχών. Εδώ βλέπετε ραδιόφωνο της κατοχής, που τα είχαν για να πούν τις ειδήσεις παράνομα. Νασιάδες στο μεγάλο καφενείο, οι Μαντζούνιδες και ο Πετρόπουλος ίδρυσε τη βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Ο Ουδής σπούδασε πολλούς, αδερφείται στον δρόμο στην Τρίπολη. Ο Μυστριώτης έδωσε χρήματα για το Μυστριώτιο. Και ο Σπιτσιρόπουλος για ποταμόπια στην Ήλο και έδωσε πολλά χρήματα για τον Αγιο Βασίλη και τη Φιλαρμονική. Εδώ είναι η Δεμέστικα, η οποία έφτιαξε την Ευαγγελίστρια και το νοσοκομείο, το οποίο μας στεγάρει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και η Τραμπίδου, η οποία παραχώρησε το κτίριο. Και εδώ έχουμε αγωνιστές από το 12, 13, οι τρεις είναι από τα Βούρβουλα αυτοί και αυτός η γράφει από μνημονεύματα για τον πόλεμο για όλη και τους δύο πολέμους. Και ο σπουδαίος τον Ταμουτάς Γεωργούλης που έκρινε τη μάχη των Γεννησών. Και δίπλωμα του Πανόπουλου και διπλώματα
του Κρούσκου και του Τουρνά. Εδώ έχουμε το πολιτήριο του Βεντζέλου. Και τρία διπλώματα από το 1844. Αυτός είναι ο Λαυρόπουλος από την Αιγαία, αγωνιστής 21. Ο Αποστολόπουλος Πετερνώτη, συγγενής. Αυτοί έπεσαν οι τρεις στον πόλεμο του 40 και από εκείνο τον Άκος, που σας είπα, με το δίπλωμα, ο οποίος ξεταίρωσε τα ιταλικά, πέντε ιταλικά πολυβολία και συνέλαβε 47 αιχμαλώτους. Και έχει πάρει τον πολεμικό σταυρό, βλέπετε. Ο Κούνας, ο οποίος έπεσε έξω από το Ρούπελ, γι' αυτό έφτιαξε αδερφή του τον Άγιο Σάβα. Και αυτός είναι από τις Κολίνες, έπεσε στο Ρούπελ, Ρούσος. Και ο άλλος έπεσε και αυτός στον πόλεμο. Και εδώ είναι ο Μάριος Βάρβογλης, ο σπουδαίος μουσικός, θεμελιωτής νεοελληνικής μουσικής. Εδώ μέσα υπάρχουν και φωτογραφίες από την Αντίσταση, από τη Λακωνία και από την Κορινθία. Μια μεγάλη προσπάθεια έκανα να μαζέψω τους ευεργέτες Τρίπολης, κυριότεροι ευεργέτες Τρίπολης, βρήκα τις φωτογραφίες τους και μάλιστα δυσκολεύτηκα πολύ με τη φωτογραφία του Αποστολόπουλου που έδωσε χρήματα για το Αποστολοπούλιο. Η φωτογραφία του δεν υπήρχε γιατί τι είχε πάρει όλες τις αρχαιότητες. Ο Θόδωρος της είχε δώσει κάποιο γλύτη και χάθηκαν. Και ζήτησα από έναν συγγενή του, τον Σωτήρη Αποστολόπουλο, ο οποίος μετά από αγώνα βρήκε μία στην τσάντα του πατέρα του, την οποία την έδωσε και να την δει πάνω, την έχω φτιάξει. Μάλιστα. Να μας πείτε κιόλας για την επισκεψιμότητα. Έρχεται κόσμος να δει το χώρο, να δει τα εκθέματα και όλα αυτά παρουσιάζεται? Όχι πολύ, αλλά μερικοί έρχονται και κάποιοι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο είχαν έρθει να πάρουν κάποια στοιχεία για να κάνουν εργασίες τους. Έρχονται δηλαδή για ιστορικά θέματα και για έρευνα. Έρχονται και κάποιοι που ρωτάνε για κάποιους εκτελεστέντες, αν ξέρουν κάποιες πληροφορίες, συγγενείς τους. Εμείς μαζεύουμε υλικό από το 1821 μέχρι σήμερα. Έχουμε αρκετό υλικό από το πόλεμο του 12-13, όπως θα δείτε απάνω, φωτογραφίες αγωνιστών μερικών που έγραψαν απομνημονεύματα, τα οποία έχουμε εκδώσει προσωπικώς εγώ ο ίδιος. Και από το 40 έχουμε και εκεί αρκετές φωτογραφίες και απομνημονεύματα, έχουμε μάλιστα ενός αγωνιστού, τον Αντωνάκου, που είχε το εστιατόριο, ο οποίος με ένα πολυβόλο εξοδετέρωσε πέντε ιταλικά πολυβολία και πήρε τρεις φαντάρους και συνέλαβε 47 Ιταλούς αιχμαλώτους και τέσσερις αξιωματικούς μαζί. Πρόσφατα μου έδωσε 30 τόμους το νεότερο ιστορικό λεξικό του Ηλίου ο γιατρός ο κ. Δράσος. Άλλωστε έδωσε στη βιβλιοθήκη, αλλά η βιβλιοθήκη δεν μπορούσε να το πάρει και το πήρα εγώ το δίτα πάνω, 13 τόμου. Εμείς είμαστε ανοιχτά 10 με 12 κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Κόβουμε την πίτα μας το Γενάρη, τότε έρχεται ο κόσμος, βλέπει ό,τι έχουμε κάνει, κάνουμε και έναν απολογισμό το ότι έχουμε κάνει μέχρι τότε και όποιος θέλει μπορεί να έρθει και όποιος θέλει να μας δώσει υλικό. Θέλουμε υλικό, αντίγραφα, θέλουμε τα πρωτότυπα, τα οποία εμείς τα αξιοποιούμε.